και προχωράμε στην αγωνή. Καλό να υπάρχουν τα μέλη του Λουδί, τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να έρθουν εδώ για να δώσουν τις βεβαιώσεις και τις πλακέτες. Έλα, Ζωρίτσα. Δημήτρη. Έλα. Σοφία. Σάβα. Για άλλα δεκάτε, δεν θα με αφήσετε μόνο να κάνω απονομή. Λοιπόν, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ελάτε να φαίνεστε όπως και στην κάμερα. Έτσι. Και οι συνάδελφοι που είναι να πάρουν το ευρωπαϊκό δίπλωμα από την καθηγητής. Λίλη. Μίνα, ελάτε, μην σας λέω ένα-ένα. Πάμε λίγο πίσω. Τέλος πάντων, μαζευτείτε λίγο πιο κοντά όλοι, συγκεκριθείτε. Για να συγκεκριθείτε και από εδώ. Λοιπόν, είναι απλή η τελετή μας. Θα διαβάσουν ένα απόσπασμα από τον όρκο οι 7 συνάδελφοι. Είναι ένας όρκος που πρότεινα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοιοπαθητικής Ακαδημίας και έχει υιοθετηθεί. Και πέρα από τον υποκρατικό όρκο που οργιζόμαστε στην συνήθεια ιατρική, έχουμε και έναν ομοιοπαθητικό όρκο, ας το πούμε έτσι, για τους απόφοιτους της σχολής μας. Μετά τον όρκο, στον όρκο θα δώσουμε τις βεβαιώσεις. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβούλου θα δώσουν τις βεβαιώσεις, αλλά να πούμε πρώτα τον όρκο και μια αναμνηστική πλακέτα που δίνουμε στα... Οι πλακέτες είναι και τα νομοθετικά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τον όρκο με τον Μάρκος Γκανής, οδοντίατρος. Ορκίζομαι στη συνείδησή μου και στους συμπαντικούς νόμους και πάνω απ' όλα στην ανώτατη συμπαντική αρχή της σοφίας και της αγάπης από την οποία προήλθε η συνείδησή μου και η συμπαντική νόμη. Ότι θα επιτελέσω με όλη μου την καρδιά και με όλη μου τη διάνοια και με όλη μου την υπόσταση αυτόν τον όρκο κατά το ανθρωπίνως δυνατό. Ορκίζομαι ότι σε όλες τις ιατρικές μου σκέψεις, συναισθήματα και πράξεις, μοναδικό, αποκλειστικό και πρωταρχικό καθήκον θα είναι το φυσικό συμφέρον του πάσχοντος ασθενούς μου, ως ατόμο, ως μέρος της ανθρώπινης κοινωνίας και της φύσης και ως αναπόσπαστο μέρος του σύμπαντος, με βάση τους συμπαντικούς νόμους, τον υπέρτατο νόμο της αγάπης και την ανώτατη συμπαντική αρχή. Και ότι θα υπερασπιστώ με κάθε δυνατό τρόπο αυτό το φυσικό συμφέρον, ανεξάρτητα από τις αφύσικες γνώμες των συγγενών του ασθενούς, αλλά και της κοινωνίας και των όποιων ιδεολογικών και συστημάτων. Ακόμη και στην περίπτωση που ο ίδιος ο ασθενής υιοθετεί ελεύθερα αυτές τις αφύσικες γνώμες, θα σεβαστώ απόλυτα την επιθυμία του εφόσον έχει ζώα στη σφαίρα και δεν θα προβώ σε ευεργετικές προς αυτόν δράσεις που αντιβαίνουν την επιθυμία του, αλλά ούτε και θα προβώ σε αφύσικες προς αυτόν δράσεις, έστω και αν μου σου πειθεί από τον ίδιο. Η Μαρία Εξηλινά, ο διάβρος. Ορκίζομαι ότι δεν θα υποκύψω σε οποιαδήποτε διάκριση φίλου, φιλής, θρησκείας, εθνικότητας, ιδεολογίας, κοινοοικονομικής κατάστασης ή άλλης τυχόν διάκρισης, επιμένοντας σταθερά να θεωρώ τον ασθενή μου ως πάσχοντα άνθρωπο που επίτεται τη βοήθειά μου και ότι δεν θα αφήσω κατά το ανθρωπίνο δυνατό το οποιοδήποτε είδους ατομικό μου συμφέρον, οικονομικό, κοινωνικό ή άλλο, να με εκτρέψει από την υπηρέτηση του φυσικού συμφέροντος του ασθενούς. Έτσι δεν περισσότερο, δεν θα επιτρέψω στις ατομικές μου απόψεις και στον τρόπο ζωής μου, αλλά και στα συναισθήματά μου με τον ασθενή, να με επιτρέψουν από το καθήκον μου. Θα συνεχίσουμε με τη Γιώτα, την Μαράκη, την Ορδία, το θα διαβάσει ο Μάρκος. Είναι το πάσος, Γιώτα, συγγνώμη. Ναι, ναι. Έχεις και την Γιώτα.
Μαρία Μαρθέου, εγώ τον Δία. Ορκίζομαι ότι δεν θα κοινοποιήσω χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του ασθενού οτιδήποτε σε σχέση με την κατάσταση της υγείας του και την προσωπική του ζωή. Επιπλέον, θα αρνηθώ να προβώ σε κάτι τέτοιο ακόμη και αν μου ζητηθεί από τον ίδιο τον ασθενή, εφόσον κρίνω ότι κάτι τέτοιο θα βλάψει το φυσικό του συμφέρον. Ορκίζομαι ότι σε όλες τις ιατρικές μου δράσεις θα αντιμετωπίζω τον ασθενή σαν πάσχοντα ψυχοσωματικό όλον, σαν ανθρώπινο όλον, σεβόμενο στη γνωμή και την ιεραρχία των επιπέδων του, του συμπατικού νόμου, καθώ και τη σχέση του με το σύμπαν και την ανώτατη συμπατική αρχή. Ότι ως εκ τούτου δεν θα προβαίνω σε επιμέρους μεμονωμένες ενέργειες που θα μπορούσαν να βλάψουν τον ασθενή είτε σε ανώτερα επίπεδα είτε στο όλον, αποφεύγοντας οτιδήποτε ενέργεια θα μπορούσε να έρθει σε αντίθεση με το ωφελέι μη βλάπτην κατά την εξάσκηση της αποστολής μου. Συνεχίζουμε, Μάρκο, συνεχίζει από το κομμάτι της Μαράκης. Ορκίζομαι ότι θα προσπαθήσω να μελετήσω όλα τα θεραπευτικά συστήματα και να εφαρμόσω όσα από αυτά και ό,τι από αυτά μπορεί να βοηθήσει τον ασθενή μου καθ' οτιδήποτε τρόπο, χωρίς οποιασδήποτε ατομικές ή επιστημονικές προκαταλήψεις και με μοναδικό κριτήριο το ωφελέι μη βλάπτει. Και ότι θα προσπαθήσω να συνεργαστώ καλοπροαίρετα και χωρίς προκαταλήψεις με όλους τους συναδέλφους όλων των θεραπευτικών συστημάτων, αλλά και με κάθε άλλο επιστήμονα ή άνθρωπο που θα μπορούσε να βοηθήσει την κατάσταση υγείας του ασθενού μου με μοναδικό κριτήριο το φυσικό συμφέρον του ασθενού μου. Ορκίζομαι ότι θα θεωρώ τη γνώση και την εμπειρία που μου δόθηκε από τη φύση για τις βαθύτερες αλήθειες που αφορούν το φαινόμενο της ζωής, τον άνθρωπο, το σύμπαν και την ανώτατη συμπαντική αρχή ως ένα πολύτιμο δώρο. Διότι αυτό το δώρο έχω υποχρέωση να το παραδώσω χωρίς κανένα είδους αντάλλαγμα σε όλους όσους άλλους ιατρούς έχουν τη διάθεση και τη δυνατότητα να το χρησιμοποιήσουν για το φυσικό συμφέρον του ασθενού σου. Τσιγαρίδα Λίλη, ο Ροδίατος. Ορκίζομαι ότι θα θεωρώ τον εαυτό μου ως ένα εργαλείο της φύσης για την εξισορρόπηση των ασθενών με μόνη υποχρέωσή μου να είμαι ένα φυσικό και ταυτόχρονα καλό και το προγραμματόμενο εργαλείο. Μην ξεχνώντας ότι δεν θεραπεύω εγώ ο εαυτός μου πρωτοτινός, αλλά η φύση που ασχετούμε, ώστε να παραμείνω ταπεινός και άρα ισορροπημένος και αποτελεσματικός. Ορκίζομαι ότι θα προσπαθώ όσο μου επιτρέπει ο ασθενής και οι περιστάσεις να εμπνέω τον ασθενή, ώστε να συνειδητοποιήσει ότι αυτός, κατά κύριο λόγο, προκαλεί την ανισορροπία του και την ασθένειά του, άρα και ότι αυτός, κατά κύριο λόγο, μπορεί να επαναφέρει την ανισορροπία του και την κατάσταση υγείας του, αλλάζοντας τη ζωή του προς μια φυσικότερη κατεύθυνση, σεβόμενος τους συμπαθητικούς νόμους. Η έμπνευση αυτή θα πρέπει να γίνει όχι μόνο διαλόγου μέσω της μεταφοράς των συμπαθητικών αρχιών, αλλά κυρίως για έργο μέσω του παραδείγματος της δικής μου φυσικής ζωής ως προτύπου. Συνεχίζουμε με τη Μίνα Κόντρου, γιατρός διαπαθολόγος. Ορκίζομαι ότι θα προσπαθώ, όσο μου επιτρέπουν οι άνθρωποι και οι κοινωνικές συνθήκες, να υποδεικνύω τα κακό σου κείμενα σε όλα τα επίπεδα, υλικό, εθερικό, ψυχικό και κοινωνικό, τα οποία γεννούν ανισορροπία και ασθένεια και ή δυνατόν να βοηθώ στην άρση τους, χωρίς όμως να παραβιάζω την ελεύθερη βούληση κανενός ατόμου. Έχω επίγνωση της σοβαρότητας των καθηκόντων που αναλαμβάνω με τον όνομα αυτό και της φυσικής αποστολής μου, αλλά έχω επίσης επίγνωση ότι ο ρόλος του ιατρού μου δίνει την εξαίρετη ευκαιρία να γίνω ένα σοφότερο και καλύτερο άτομο. Και ότι αυτό δεν είναι ένα βάρος ή μια καταπληκτική υποχρέωση, αλλά ένα συναρπαστικό ταξίδι προσφορά στους άλλους και στον εαυτό μου. Συνεχίζουμε Πατσανά Θωμάς, γαστροεντερολόγος. Ορκίζομαι τέλος ότι αν ποτέ συνειδητοποιήσω ότι η αποστολή αυτή με έχει κάνει χειρότερο άνθρωπο, να σταματήσω πάρα αυτή την ιατρική πράξη, ώστε να μην βλάψω και τους άλλους εκτός από τον εαυτό μου. Είναι σίγουρο βάσει των συμπατικών νόμων ότι αν τηρήσω τον όρκο αυτό θα επιβληθώ πολλαπλά και ότι αν το παραβιάσω θα ζημιωθώ εξίσου πολλαπλά. Επομένως, ο όρκος αυτός δεν είναι παρά ένα συμβόλαιο με τη συνείδησή μου και μια υπενθύμηση σε μένα της αποστολής μου. Μια πηξίδα στην πορεία της προσφοράς στους άλλους και στον εαυτό μου. Την απονομή. Η Μαρκοβίνη Ζωτιέ, συνάδελφος, μέλος του Ελληνικού Συμβουλίου, θα δώσει την Τσιγαρίδα Ευαγγελία, το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ομοιοπαθητικής και την βεβαίωση της Ακαδημίας και μια αναμνηστική πλατιά δάνση για το γραφείο της, με το σήμα της Ομοιοπαθητικής Ακαδημίας.
Ο συνάδελφος ο Παναγιώτης Διονύσης, ταμεία στο Διοικητικό Συμβούλιο, θα δώσει το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα στην Οδοδία του Ξυπνά Μαρία. Συνάδελφος Λίβας Δημήτρης, γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, θα δώσει στην οδοντίατρο τον γιατρό Πατσανάθωνα το δίπλωμά του και το εμπλακέτα. Συνάδελφος Ακάζο Ίσα θα δώσει στην Χόντου Ασημίνα το Ευρωπαϊκό της Διπλωμάτη και τη Βεβαίωση της Ακαδημίας. Ο συνάδελφος Σάββας Ιωαννίδης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, θα δώσει στον Δίατρο Γκανή Μάρκο το Ευρωπαϊκό του Διπλωμάτη. Εγώ θα δώσω στην Μακθαίου Μαρία, την οδοντίατρο, το δίπλωμά της και την αναπτυστική στο αναπτύσσα. Και για τη συνάδελφο Γιώτα Μαράκη, την οδοντίατρο, θα παραλάβει η κόρη της και θα της το παραδώσω εγώ. Την οποία Κωνσταντίνα θα τη δώσουμε και αυτή σε κανένα χρόνο το δικό της ευρωπαϊκό δίπλωμα, μόλις πάρει και το πτυχίο της ιατρικής. Μιας και έχει ολοκληρώσει σε μεγάλο βαθμό την ομοιοπαθητική της εκπαίδευση. Ευχαριστούμε όλους και εύχομαι σε όλους να είστε εδώ τα επόμενα χρόνια και να παραμείνουμε και εμείς εδώ, να μην φύγουμε. Λοιπόν, να είστε καλά.